Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ, ολέ. Ναι, ρε, τριλάρα μου! 20η φορά ο τρίλος! Έλα μου γάνε το κοιμάδες! Ναι ρε φίλε μου, έτσι. Ναι ρε Ολυμπιακάρα μου, ναι ρε θρύλε των γηπέδων. Μαγκές, για 20η φορά ο Ολυμπιακός είναι... Περιμένετε εδώ. Έτσι είναι η απευθείας οι εκπομπές. Λοιπόν, ακούστε κάτι. 20η φορά ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League. Αυτό. Τι να αναφέρω τώρα. 5 φορές η ΑΕΚ νομίζω. 5 φορές. Πω. 9 ο Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε εδώ. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν. Και αυτό το είδατε, αυτό είναι αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς που έκανα. Αλλά πρέπει να χαρούν και οι παοκτζίδες. Πάμε να χαρούν και οι παοκτζίδες. Περιμένετε, ένα λεπτό. Δεν γίνεται να μην κάνω και κάτι για τους παοκτζίδες. Για πάμε. Ναι, ρε τρίλε! Κουρελού! Ουουου! Εντάξει είμαστε, ρε παοκτζίδες. Πού πάτε ρε ξυπόλοι στα κάφια, ρε. Για εδώ είστε, ρε. Για εδώ είστε, ρε. Λοιπόν, και παίξανε με μια ομάδα που ήταν για γέλια σε σχέση με πέρυσι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι της έβαλε 6 γκολ. 4 στο Καραϊσκάκι και 2 εκεί πέρα. Λοιπόν, παοκτζίδες, ποτέ δεν θα πάτε εκεί. Σας το έλεγα εγώ πριν τον αγώνα. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο γραμμένος η UEFA, δεν είναι ο Φωτιάς και οι διαιτησίες που έχετε. Δεν είναι βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση που προδόθηκε ολόκληρη, πώς τη λένε, η Μακεδονία για να έχουν όνομα εκεί πέρα τα Σκόπια. Έτσι. Εντάξει μας παοκτζίδες. Λοιπόν, και κάτι να δώσω ένα μήνυμα. Στον παοκτζί από την Καστοριά, εάν θέλει, σήμερα θα μιλήσει. Εάν δεν πάρεις σήμερα τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρεις ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που για 20η φορά